κάθε χρόνο το πολιτιστικό μας καλοκαίρι με εκδηλώσεις γύρω από το βιβλίο και τους συγγραφείς. Απόψε, όπως κάθε χρόνο, κάνουμε μια ομιλία για κάποιο πρόσωπο που έχει αφήσει το στίγμα του στην περιοχή μας. Και σε φέτος έχουμε τον Λιξουριώτη, μεγάλο και πανσύγμωστο γιατρό, Ιάκωβο Πλαρινό, ο οποίος άφησε το στίγμα του πραγματικά σε όλο τον πλανήτη. Έχουν περάσει 300 χρόνια από το θάνατό του και κάνουμε καμιά ομιλία να το ξαναθυμηθούμε. Μαζί μας απόψε θα έχουμε την αγαπητή Ειρήνη Βαρελά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας. Εδώ θα πω ότι έχει γίνει ένα λάθος. Έχει δηλωθεί από τυπογραφικό λάθος ως αρχαιολόγος, ενώ είναι αρχιτέκτονας. Ζητάμε συγγνώμη, Ειρήνη. Μαζί μας είναι η πιο όμορφη μεταγραφή που έχει κάνει το Λιξούρι, ο γιατρός μας, ο Γιώργος Σοκουρής από τα Αργοστόλη. Το πήραμε, το κρατήσαμε, δεν φεύγει. Ο Μάκης ο Γαλανός, εκπαιδευτικός και λαογράφος, ο οποίος θα κάνει και συντονισμό της συζήτησης. Θα βγάλουμε και τα λουλούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουν ξεκινήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα πρέπει να θυμόμαστε, θα πρέπει να μνημονεύουμε, να τιμούμε πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν έργο και αξιόλογη δράση. Η περίπτωση του Ιάκωβου Πιλαρινού, του μεγάλου αυτού γιατρού, είναι ξεχωριστή και σημαντική. Θεωρείται βέβαια ως πρώτος επίσημος εμβολιαστής της Ευλογιάς και σωτήρας πρωτοπόρος της ανθρωπότητας για εκείνη την περίοδο, που πραγματικά εμείς οι Λιξουριώτες τον έχουμε ξεχάσει. Παρόλο που ο Τσιτσέλης και ο Άνθιμος Μαζαράκης έχει γράψει γι' αυτόν, δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει κάτι για αυτή την προσωπικότητα. Εντοπίσαμε την ημερομηνία που πραγματικά συμπληρώνονται 300 χρόνια από το θάνατό του και συμφωνήσαμε με τον κύριο Μπάμπη Μουρελάτο να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Θέλω να εξάρω πραγματικά την προσπάθεια του φίλου του Μπάμπη για τις πολιτιστικές ομιλίες και δράσεις εδώ, στον έξω χώρο του βιβλιοπωλείου. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικό να γίνονται εκδηλώσεις όχι μόνο στην κεντρική πλατεία του Λιξουρίου της πόλης μας, αλλά και σε άλλες πλατείες μικρότερες, όπως την εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Μηνιατός στην εξωτερική πλατεία που κάνουμε εκδηλώσεις, να αναβιώνουμε έθιμα σε γειτονιές, όπως το έθιμο του Πληγωράκη που τα αναβιώσαμε και φέτος αυτή τη χρονιά, δηλαδή με πολλή επιτυχία, και σε άλλες πλατείες να γίνονται για να έχει νόημα η γειτονιά. Για να έχουν νόημα και ζωή οι γειτονιές, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χώρο, στο μέσα δρόμο δηλαδή της πλατείας, γίνεται αυτή η εκδήλωση σήμερα. Είναι σημαντικό να πω ότι όταν είπα στον Μπάμπη να κάνουμε την εκδήλωση και συμφωνήσαμε, ο Μπάμπης αναζήτησε να δει τι υλικό υπάρχει για τον περίφημο Ιάκωβο Πιλαρινό. Έτσι, του είπα ότι δεν έχει εκδοθεί κάτι επίσημο τώρα τελευταία, αλλά μία πολύ καλή σημαντική διάλεξη γραφτή όπως υπάρχει στο βιβλίο του Γεώργιου Δεστούντα «Κεφαλινιακά σύμμυχα» το 1968. Υπάρχει μέσα σε αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα που αφορούν το Λιξούρι. Έφερα το βιβλίο και ο Μπάμπης έβγαλε κάποια αντίγραφα που στο τέλος, όσοι θέλουν, γιατί το βιβλίο έχει εξαντληθεί και δεν υπάρχει πλέον, μπορούν να το προμηθευτούν εδώ από τον Μπάμπη που το έχει φωτοτυπήσει πάρα πολύ καλά. Είναι μια δουλειά του Γεώργιου Δεστούνη, του περίφημου γιατρού από τα Χαβδάτα, τα Κεφαλινιακά, τα οποία πραγματικά εξάρει το έργο του Ιάκωβου Πιλαρινού. Μάλιστα κάνει και κριτική σκέψη για αυτό ως γιατρός πλέον και τον ανεβάζει εκεί που πρέπει, στο βάθρο που πρέπει. Θέλω να σας πω ότι εμείς οι Κεφαλονίτες ξεχάσαμε τον Ιάκωβο Πιλαρινό. Υπάρχει όμως δρόμος στην Παλική όπου φέρει το όνομά του. Έως σήμερα δεν είχαμε το πρόσωπό του και δεν υπήρχαν στοιχεία. Το εντοπίσαμε, θα σας τα πει η κυρία Βαλερά στην πορεία, το εντοπίσαμε και αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να μπει πιο αναλυτικά στο πάνθιο των κεφαλήνων έτσι, προσωπικότητων. Θέλω να σας πω ακόμη ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η εφημερίδα, η έγκριτη εφημερίδα η Καθημερινή και κάποιος σπουδαίος αρθρογράφος έγραψε για τον Ιάκωβο Πιλαρινό, έγραψε για τη δράση του, για την πρωτοπορία του και αυτό είναι σημαντικό ότι δεν τον έχουν ξεχάσει, δηλαδή ότι υπάρχουν φωνές και μαρτυρίες επίσημες έστω και μέσα σε αυτή την πραγματικά πολύ καλή εφημερίδα που αναφέρονται στο όνομά του. Η Ειρήνη Βαλερά είναι δίπλα μου. Ποια είναι η Ειρήνη Βαλερά? Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια σπουδαία αρχιτέκτον. Είναι καθηγήτρια ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής στο Oratt Coast College στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.
έχει βραβευτεί ως η καλύτερη καθηγήτρια της πολιτείας της Καλιφόρνιας. Δίνει διαλέξεις, δίνει βέβαια η πρώτη φορά στην Κεφαλονιά που δίνει διάλεξη, αλλά αρκετές φορές δίνει διαλέξεις διεθνώς. Έχει γράψει πολλά συγγράμματα και ένα από τα πιο αξιόλογα βιβλία της που θεωρείται εξαιρετικό. Κάποια στιγμή εύχομαι να επανεκδοθεί. Είναι Οι Αθλήτριες, η άγνωστη ιστορία των αρχαίων Ελληνίδων αθλητριών. Εξαιρετικό έργο που μακάρι να επανεκδοθεί. Η Ειρήνη Βαλερά λατρεύει την Κεφαλονιά. Τη γνώρισα χρόνια. Θέλω να πω ότι συνεργαστήκαμε μαζί και συνεργαζόμαστε. Αναπτύξαμε μια μεγάλη φιλία. Η Ειρήνη είναι ψυχούλα. Η Ειρήνη καταγράφει τις ιστορίες του τόπου με σκοπό κάτι να εκδώσει για την παλική της, όπως λέει, το λιξούρι της. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μένει εδώ στα Κουβαλάτα, εκεί στην οικογένεια Κυράγγελου. Και με πολύ αγάπη όλη αυτή η οικογένεια, οι δύο αδελφές, η Λίνα και η Βάλη, αλλά και η Γαμπρή, έχουν αγκαλιάσει την Ειρήνη και τον Μπόμπ, τον άντρα της, και πραγματικά περνάμε υπέροχα. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, νιώθουμε μία όαση. Νιώθουμε έτσι μία ομορφιά, μία ζωντάνια. Και συζητάμε για τα αρχαιολογικά, για τα ιστορικά, κάνουμε κάποιες εξορμήσεις όσο μας παίρνει ο χρόνος και το χαιρόμαστε. Η Ειρήνη Βαλερά, λοιπόν, είναι αυτή, η οποία θέλω να σας πω ότι η έγνοια της για την παλική, όταν είναι στην Καλιφόρνια, είναι αρκετά μεγάλη. Επικοινωνούμε με το mail και μου λέει: σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι εκείνο. Τι κάνει η παλική μου, τι κάνει το λιξούρι μου, τι κάνει εκείνο. Έχει γίνει λοιπόν λιξουριώτησα, γι' αυτό προτείνω εκεί που λέει Ειρήνη Βαλερά να γίνει Βαλερά του. Να τελειώνει αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, και μετά έχουμε δίπλα μας έναν, όταν λέω ότι πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι, αλλά πρωτεύουσα του Αργοστολίου είναι το Λιξούρι. Η καλύτερη λοιπόν δύναμη είναι ότι το Λιξούρι κατάφερε να κρατήσει τον Γιώργο τον Κουρί, τον φίλο μας, τον γιατρό μας, εδώ κοντά μας, να γίνει λιξουριώτης. Και έτσι το χαιρόμαστε. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ο γιατρός μας. Είναι ο γιατρός που με πολλές δράσεις στήριξε τον τόπο μας, όλοι το ξέρουμε και όλοι γνωρίζουν την προσφορά του. Θα μας μιλήσει και αυτός για τα θέματα των εμβολίων και για τον Ιάκωβο Πυλαρινό και πραγματικά θα το χαρούμε. Να δώσω το λόγο στην Ειρήνη τη Βαλερά. Από μένα εύχομαι καλή ακρόαση και να σας πω ότι ελπίζουμε και στην πορεία να κάνουμε παρόμοιες εκδηλώσεις που να φανερώσουμε άτομα που είχαν τέτοια δραστηριότητα και τέτοια δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Εμένα η καταγωγή μου είναι από Σμύρνη και Κρήτη. Αλλά η Κεφαλονιά δεν είναι για χαρούμενη που είμαι και πάλι στο όμορφο Λιξούρι. Συγγνώμη, στο 8ο νησί των Επτανήσων. Όπως λέει ο φίλος μου Μάκης, ο Γαλανός, ο οποίος είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδη, έτσι τον έχω ονομάσει. Η κινητή εγκυκλοπαίδη της Κεφαλονιάς. Πριν αρχίσω με την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Happy House και τον Μπάμπη, τον φίλο μου, για την πρόσκληση και τον κύριο Μάκη Γαλανό για τα ευγενικά του λόγια και την πολύτιμη υποστήριξή του για όλα αυτά τα χρόνια που έρχομαι στην Κεφαλονιά, στο όμορφο νησί σας. Θέλω να πω ότι είμαι και πολύ χαρούμενη που γνώρισα τον γιατρό και τον Γιώργο τον Κουλή και μαθαίνω πολλά και από τον ίδιο. Και είναι πολύ ωραία να έρθεις κάθε καλοκαίρι και να μαθαίνεις πράγματα. Και κάθε φορά που έρχομαι στην Κεφαλονιά, πάντα μαθαίνω καινούργια πράγματα. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες που ήρθατε σήμερα να με ακούσετε. Τώρα. Ειδήσεις, ειδήσεις αυτό το νησί. Πώς να μην ερωτηθείς αυτό το νησί. Εσείς βέβαια το βλέπετε και έχετε μεγαλώσει εδώ, αλλά εγώ κάθε φορά που βλέπω αυτό το μπλε της θάλασσας, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και κάθε φορά είμαι και τυχερή με το φεγγάρι. Τώρα θα ήθελα να σας μεταφέρω σε ένα μαξινό ταξίδι στο παρελθόν. Βρισκόμαστε στις αρχές του 18ου αιώνα και οι ασθένειες μαστίζουν τον κόσμο. Η ανεμοβλογιά θερίζει μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη επιδημία βλογιάς, γνωστή σαν βαριόλα από τη λατινική λέξη βάρους που σημαίνει σημάδι στο δέρμα, που αναφέρεται στην ιστορία, συνέβη το 1350 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο φαραώς Ράμσης, ο πέμπτος πέθανε από ευλογιά το 1157 π.Χ. και μας λένε ότι σημάδια ευλογιάς διαπιστώθηκαν στη μούμια του. Ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 15ος της Γαλλίας, η βασίλισσα η Μέρη η δεύτερη της Αγγλίας, ο αυτοκράτορας ο Τζόσεφ της Αυστρίας,
ο βασιλιάς Λούις της Ισπανίας, ο Τσάρλς ο Πίτερ ο Δεύτερος στη Ρωσία και η βασίλισσα Ελεονάρα της Σουηδίας, όλοι πεθάναν από νεμοπλογιά. Το 17ο αιώνα, μόνο στην Ευρώπη, να σας δώσω μια πληροφορία, πέθανε πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπων. Το 1/3 των επεισόδων από νεμοπλογιά έμειναν τυφλοί. Κατά τον Έλληνα γιατρό της εποχής εκείνης, τον Άγγελο Μελισσινό, το 10% των παιδιών που θα προσβληθεί από νεμοπλογιά δυστυχώς θα πεθάνει. Και άλλοι ανεβάζουν το ποσοστό από 17% μέχρι και 50%. Οπότε όλοι μας καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα του εμβολισμού την εποχή εκείνη. Τώρα που ταξιδέψαμε πίσω στο παρελθόν, θα μιλήσουμε για αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο της εποχής εκείνης, τον Ιάκωβο Πυλαρινό, ο οποίος μαζί με έναν ακόμα αξιόλογο γιατρό από Τυχείο, τον Δημόνη, προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην πράξη τον εμβολιασμό της ανεμοβλογιάς στο πλατή κοινό. Και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο και θα δείτε τώρα στην πορεία. Ο Ιάκωβος Πυλαρινός, και εδώ έχουμε μια πολύ σπάνια εικόνα που ο κύριος Γαλανός μου την έστειλε. Εδώ βλέπουμε τον Πυλαρινό, είναι εκείνος που κρατάει σαν μια άσπρη πετσέτα στο χέρι και δεξιά του είναι ο Τιμόνης. Στο δεξί μας χέρι βλέπουμε τον ασθενή που είναι σε ένα χαρακτηριστικό κρεβάτι σιδερένιο της εποχής και αριστερά βλέπουμε μια γυναίκα η οποία προσεύχεται ή ευχαριστεί και από πάνω έχουμε τη δέση της Θεοτόκου. Ξέρουμε ότι ασθενής αυτός την γλίτωσε διότι από κάτω στη λετζάντα λέει «Μυράκολο, το θαύμα». Και μάλλον τώρα η γυναίκα αυτού του ανθρώπου ευχαριστεί την Παναγία. Και είναι ενδιαφέρον που τους βλέπουμε και τους δύο με ευρωπαϊκά ρούχα. Ο Ιάκωβος Πυλαρινός γεννήθηκε στο Λιξούρι το 1659 και όπως θα δείτε απόψε, ήταν ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα. Να σας πω λίγα πράγματα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Δεν μπορούσε να μείνει μόνο σε ένα μέρος. Ταξίδευε παντού, αλλά δεν ταξίδευε μόνο για να ταξιδέψει. Το άρχισε να παρατηρεί, να μελετά. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πήγε στην Αίγυπτο, μελέτησε τις πυραμίδες, τη Μεγάλη Σφίγγα. Έμαθε 4 γλώσσες. Βέβαια ελληνικά, λατινικά, ρωσικά και αγγλικά. Και μιλάμε σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος δεν πήγαινε καν στο σχολείο. Έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή απίστευτος. Αν κάποιος μου έλεγε να περιγράψω τον Πυλαρινό με μια φράση, θα μεταχειριζόμουν τη φράση «αναγεννησιακό πνεύμα». Διότι, όπως σας είπα, τον ενδιαφέρον όλα τα πράγματα και δεν περιοριζόταν μόνο σε ένα τομέα, με αποτέλεσμα να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, πράγμα που τον βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία, όπως θα δείτε αργότερα. Αρχικά, σπούδασε νομικά στη Βενετία. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία ήταν πολύ σημαντική και προερχόταν από το πολύ παλιά χρόνια. Πολλοί Έλληνες τεχνίτες μετάνεσαν στη Βενετία και πρόσφεραν πολλά στη διακόσμηση πολλών κτηρίων. Πολλά πράγματα που βλέπουμε στη Βενετία και θαυμάζουμε είναι από Έλληνες καλλιτέχνες. Κάθε χρόνο που έρχομαι στην Κεφαλονιά μαθαίνω και κάτι καινούριο. Φέτος ξέρετε τι έμαθα και ήμουν πολύ χαρούμενη να το μοιραστώ μαζί σας στη διάλεξη. Έμαθα ότι η πέτρα σας η άσπρη, που τη λέγεται εδώ Μαλτέζε, η πέτρα της Μάλτας η άσπρη, βρίσκεται και ο πρόλεθός σας βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Αυτό δεν το ήξερα. Όταν είχα πάει στον Αγίο Μάρκο και είδα λουρίδες άσπρες και τον γκρίζο, δεν είχα υπόψη μου ότι έρχεται από την Κεφαλονιά. Για πρώτη φορά το έμαθα και χάρηκα πάρα πολύ. Μετά η παρουσία του ελληνικού πληθυσμού στη Βενετία έγινε πολύ με την πτώση της Κωνσταντινούπολης 1453. Πάρα πολλοί αξιόλογοι Έλληνες όταν γλιτώσανε από αυτή τη φοβερή καταστροφή πήγανε στη Βενετία, πάρα πολλοί φέρανε βιβλία με συγγραφείς και έτσι ένας από τους λόγους που άρχισε η αναγέννηση στην Ιταλία είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης και μεταφορά τόσο εξαίρων Ελλήνων στην Βενετία και μετά σε όλη την Ιταλία. Την εποχή εκείνη που σας λέω, μετά την πτώση, ο πληθυσμός στη Βενετία είχε φτάσει 5.000 Ελλήνων. Αν πάτε στη Βενετία, εδώ ήθελα να σας πω, όταν ήμουν στη Βενετία, σκέφτηκα πολύ το Λιξούρι και να σας πω το γιατί.
όταν είδα αυτά τα χρώματα που έχουν τα σπίτια και είδα στο Λίξουρινα και τώρα βλέπω απέναντι το περίγραμμα το άσπρο στην πόρτα, στο παράθυρο, μου θύμισε πολύ αυτό. Και μου ήρθε μια ιδέα σαν αρχιτέκτονας, θα ήταν πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αφού βάφετε τόσο ωραία τα σπίτια σας και το βλέπω, αν αποφασίζετε 5-6 χρώματα από τα παραδοσιακά που σας αρέσουν στο Λιξούρι και μετά πείτε ότι όταν βάφουμε το σπίτι μας, ο καθένας θα διαλέγει ένα από αυτό το χρώμα. Καταστείτε όλο το Λιξούρι, όλα τα σπίτια να είναι βαμμένα με διαφορετικά χρώματα, πόσο είναι τόσο όμορφο που είναι τώρα το Λιξούρι, που θα γίνει και ακόμα πιο ωραίο, αν μπορεί να γίνει πιο ωραίο. Αλλά έτσι δεν ξέρω, όποτε το βλέπω σκέφτομαι το Λιξούρι. Θα δείτε, αν πάτε σήμερα στη Βενετία, θα δείτε στο οικοδομικό τετράγωνο των Ελλήνων την πανέμορφη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία αυτή που βλέπουμε, που έχει ένα καταπληκτικό τέμπο, χτίστηκε το 16ο αιώνα με μεγάλη δυσκολία λόγω των διαφορών των Ορθοδόξων με τους Καθολικούς. Και ένα από τα ωραιότερα, τελικά μπόρεσαν και πήραν την άδεια και χτίσαν την εκκλησία, η οποία τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό μέρος, αν πάτε. Ένα από τα ωραιότερα έργα, μια και μιλάμε για τη Βενετία και τους Έλληνες, ήθελα οπωσδήποτε να μοιραστώ αυτό με εσάς, γιατί είναι τα αγαπημένα μου. Και ένα από τα ωραιότερα ελληνικά έργα στη Βενετία είναι στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, που βλέπουμε εδώ, που λέγαμε για την Κρίζα και την Άσπρη Πέτρα. Εδώ βλέπετε το καμπανίλιο του Αγίου Μάρκου και τη βασιλική του Αγίου Μάρκου. Τώρα, στον Άγιο Μάρκο έχουμε αυτά τα καταπληκτικά άλογα, τα οποία είναι από μπρούτζο και μετά ήταν επικρισμένα με χρυσό. Αυτά τα άλογα έχουν μια τεράστια ιστορία, περιπετειώδης ιστορία. Όπως οι κεφαλονίτες έχουν περιπετειώδης ιστορία, πάνε από το ένα μέρος στο άλλο. Έτσι πήγανε και τα άλογα. Και η ιστορία πάει έτσι. Τα άλογα αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον μεγάλο γλύπτη, τον Έλληνα τον Λυσίπο, τον 4ο αιώνα π.Χ. Τα άλογα το 1200 ήταν στον υπόδρομο στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 οι σταυροφόροι κάνουν μια επιδρομή στην Κωνσταντινούπολη που πραγματικά τη διαλύουν και τι κάνανε. Τα άλογα τα κλάψαν, τα έκλαψαν και τα πήγαν στον Άγιο Μάρκο. Το 1797 ο Ναπολέον κατέλαβε την Ιταλία και πήρε τα άλογα για να στολίσει την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Και μετά το 1815 έχουμε τη μάχη στο Βατερλό, κάνει ο Ναπολέοντας και τα άλογα επεστράφηκαν στον Άγιο Μάρκο. Οπότε όπως βλέπετε αυτά τα άλογα είχαν μεγάλη περιπέτεια. Τώρα αυτά τα φανταστικά άλογα που βλέπετε είναι αντίγραφα. Τα αυθεντικά είναι υπό συντήρηση. Τώρα, εδώ, μια και είμαι στη Βενετία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η Βενετία έχει μεγάλο πρόβλημα με τις καταστροφές της πλημμύρας. Και εδώ πέρα βλέπουμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου και δέστε που έχει πάει το νερό. Και ήθελα να σας πω ότι το 1966, στις 4 Νοεμβρίου, την ίδια ημερομηνία που έγινε ο φοβερός κατακλυσμός στη Φλωρεντία και έγινε μεγάλη καταστροφή έργων, βλέπουμε εδώ πέρα το νερό έφτασε γύρω στα 2 μέτρα, γύρω στα 2 μέτρα και εδώ πέρα στο δίχο δείχνει που έφτασε το νερό. Δεν είναι φοβιστικό. Θυμάστε και λίγο πριν λίγες μέρες τη βροχή, τη φοβερή βροχή στην Κεφαλονιά. Βιβλική βροχή. Τώρα αργότερα ο Φιλαρινός αποφασίζει, παρόλο που είναι γιατρός, αποφασίζει να πάει και να σπουδάσει και νομική. Από ιατρική που είχε τελειώσει, πήγε για να σπουδάσει και ιατρική. Και ήθελα να σας πω ότι ο Φιλαρινός είχε μελετήσει πάρα πολύ τον Γαλινό και τον Ιπποκράτη. Και εδώ πέρα στην Πάντοβα που σπούδασε, και επειδή σας λέω ότι είχε μελετήσει τον Γαλινό και τον Ιπποκράτη, σας δείχνω και μία τυπογραφία από μία εκκλησία στην Ιταλία που εδώ δείχνει τον Γαλινό και τον Ιπποκράτη. Όπου και να πάμε, θα βρούμε Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Πάτε σε μία εκκλησία τώρα, θα φανταζόσατε μία τυπογραφία με τον Γαλινό και τον Ιπποκράτη. Αργότερα, το 1703, Πιλαρινός ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδου που βλέπουμε εδώ πέρα
και μετά γίνεται μέλος της Βασιλικής Ιατρικής Εταιρείας του Λονδίνου, μια θέση που ήταν πάρα πολύ σημαντική για τότε και για σήμερα. Πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ βλέπουμε την εταιρεία στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπηρέτησε ως αρχίατρος του διοικητή της Κρήτης στον Ισμαήλ Πασά, υπήρξε γιατρός του ηγεμόνα της Βλαχίας, γίνεται αρχίατρος του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ιστορία με τη Ρωσία. Εδώ στο Λιτσούρι έχουμε και το Χαρμπούρι που έκανε καταπληκτικά πράγματα. Μετά γίνεται γιατρός του στόλου του Μοροζίν. Μέσα από αυτά καταλαβαίνουμε τη φήμη που έπρεπε να έχει ως γιατρός την εποχή εκείνη για να υπηρετεί τόσα σημάνοντα πρόσωπα και την αγάπη όμως που είχε να ταξιδεύει. Δεν του αρέσει να μένει μόνο σε ένα μέρος. Είναι αυτό το ανήσυχο πνεύμα που σας έλεγα. Ο Πλαϊνός αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ασχολήθηκε με τη μελέτη του ευλογιασμού και στις αρχές του 18ου αιώνα ο Ιάκωβος Πλαϊνός και ο Εμμανουήλ Τιμώνης προχώρησαν στην επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς. Το 1715 ο Πλαϊνός δημοσίευσε στη Βενετία με την έγκριση της Ιεράς Εξετάσεως στη Λατινική Γλώσσα, θυμάστε που σας είπα ότι ήξερε λατινικά, τη μελέτη του με τον τίτλο «Nova et tuta variolas», δηλαδή «Νέα και ασφαλή μέθοδο της ευλογιάς». Εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο της έκδοσης και εδώ βλέπουμε και τη σελίδα που μας μιλάει από την έκδοση αυτή. Η εργασία αυτή του Πλαϊνού, η αυτή πολύ σημαντική εργασία του Πλαϊνού, επανεκδόθηκε το 1718 στην Ιρεβέργη, στη Γερμανία, και το 1721 στην Ολλανδία. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε με αντίστοιχη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα το 1952 στα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών. Εμείς είμαστε από τους τελευταίους που μπορέσαμε και πήραμε την εργασία αυτή, την αξιόλογη εργασία. Και μεταφράστηκε από τον γιατρό Αλιβιζάτο και επίσης Λιτσουριώτη, από τον Αλιβιζάτο που είναι και εκείνος Λιτσουριώτη. Τι θα κάνουμε με τον Λιτσούρι, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς να βρούμε Λιτσούρι. Και τον Μπουρναρόπουλο. Τώρα, παρόλο που ο Πλαϊνός δημοσίευσε για τον εμβολισμό με την άδεια της Ιεράς Εξέτασης, γιατί ξέρετε τότε δεν μπορούσες να δημοσιεύσεις χωρίς την άδεια από την Ιερά Εξέταση της Καθολικής Εκκλησίας, παρόλο που είχε την άδεια, αναφέρονται αντιδράσεις που προκλήθησαν εναντίον της εφαρμογής του εμβολιασμού από γιατρούς, αυτό είναι το πιο γνωστό, γιατρούς και από τους θεολόγους της εποχής εκείνης. Αυτό που είναι όμως αξιοσύμμετο για μας είναι ότι στον ελληνικό χώρο δεν υπήρχαν παρόμοιες αντιδράσεις απέναντίας η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστούσε τον εμβολιασμό, που αυτό μας δείχνει ένα πολύ ανοιχτό μυαλό. Έτσι δεν είναι? Με την εφαρμογή του εμβολιασμού η θνησιμότητα από την ευλογιά μειώθηκε στο ποσοστό του 1% με το 2%. Αυτό που έχει τώρα όμως πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ με εσάς είναι ότι ο Πλαϊνός στη μελέτη του για τον εμβολιασμό ομολογεί ότι ο ίδιος ότι αρχικά είχε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του εμβολιασμού, επειδή η ιδέα αυτή για πρώτη φορά εφαρμοζόταν από τις πρακτικές γυναίκες της λαϊκής ιατρικής. Και στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή εφαρμοζόταν κυρίως στη Θεσσαλία από τις λαϊκές γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαν γιατρός έχει τις αμφιβολίες του. Ποιες είναι αυτές οι γυναίκες που θα κάνουν ιατρική? Τώρα, από εκεί εξαπλώνεται η ευλογιά πάρα πολύ στην Κωνσταντινούπολη λόγω μιας μεγάλης επιδημίας ευλογιάς που μάστισε την πόλη. Αμέτρητα παιδιά χάθηκαν, με αποτέλεσμα οι γονείς στην πόλη να είναι πανικόβλητοι. Ο Πλαϊνός μας λέει ότι το 1701, κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης επιδημίας στην Κωνσταντινούπολη, μια οικογένεια φίλων του ευγενών, η οικογένεια Γαροφάνου, βρήκα και το όνομά τους, Γαροφάνου, του ζήτησε τη γνώμη του για τη μέθοδο των λαϊκών γυναικών και αν πίστευε ότι θα έπρεπε να την εφαρμόσουν στα 4 παιδιά τους. Εδώ φαίνεται το ανοιχτό μυαλό και το κεφαλονίτικο ταμπεραμέντο αυτού του ανθρώπου. Τι έκανε, αντί να πει,
αποκλείεται αυτό, είναι κάτι το απαράδεκτο. Τι έκανε? Ζήτησε από τις λαϊκές ελληνίδες γυναίκες να τον ενημερώσουν γύρω από τη μέθοδό τους. Παράλληλα τι κάνει? Συγκεντρώνει τα περιστατικά παιδιών τα οποία εμβολιάστηκαν με αυτή την μέθοδο, με αποτέλεσμα να είναι άνοσα στην επιδημία της ευλογιάς. Τότε ο Πυλαρινός συνέστησε στους γονείς να ακολουθήσουν τη μέθοδο αυτή για τα 4 παιδιά τους, αποτέλεσμα είτε να αρχίσει ο εμβολιασμός των παιδιών και των άλλων ευγενών οικογενειών. Και σχετικά με αυτό βέβαια την τελειοποιεί. Αρχίζει με αυτό και μετά τελειοποιεί εκείνος σαν γιατρός, διότι τι μας είπε κιόλας, έλεγε ότι σχετικά με την περιοχή του σώματος όπου θα πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, ο Πυλαρινός παρατηρεί ότι δεν θα πρέπει, όπως κάνανε ακριβώς οι λαϊκές γυναίκες, να διενεργείται στα μέρη όπως το μέτωπο, το πηγούνι, τα μετακάρπια, αλλά στα σαρκοδέστερα μέρη του σώματος και τούτο μας λέει, διότι δημιουργεί λιγότερο πόνο και φλεγμονή. Ακόμα σημαντική τώρα, πρέπει να πούμε και μια σημαντική γυναίκα στην Αγγλία, η οποία βοήθησε πάρα πολύ να εξαπλωθεί ο εμβολιασμός. Διότι ξέρετε, ό,τι είναι καινούριο, ο κόσμος έχει μια φοβία, έτσι δεν είναι? Και είμαστε και καχύποπτοι, να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο να πείσεις στον κόσμο. Και τώρα αυτή η γυναίκα, η Αγγλίδα, ήταν η Μέρη. Ξέχασα, ήθελα να σας δείξω, επειδή είναι στην Κωνσταντινούπολη και μιλάμε την Κωνσταντινούπολη, ήθελα να σας δείξω πια την αγαπημένη μου εκκλησία, την Αγία Σοφία, που είμαι σίγουρη ότι όλοι την αγαπάτε. Και αν πάτε μέσα, δεν ξέρω αν έχετε πάτε στην Αγία Σοφία και δείτε τον Τρούλο, ήθελα να κάνω μια παρένθεση, νομίζετε ότι κρέμεται από ένα σχοινί και έχετε αυτή την εντύπωση ότι πάτε πάνω. Και ξέρετε πώς το πέτυχαν οι αρχιτέκτονες σε αυτή την εκκλησία? Με τα παράθυρα που έχουν βάλει στο κάτω μέρος, ο θόλος φαίνεται ότι πετάει. Αν δεν είχαν τα παράθυρα, θα είχατε αυτή την αίσθηση του βάρους. Είναι μία από τις πιο καταπληκτικές εκκλησίες. Σας πιάνει δέρος να πάτε. Και δεν ξέρω αν έχετε, ακούσει, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ο Ερντογκάν συζητάει για να τη γυρίσει την Αγία Σοφία στην τζαμία από μουσείο. Που δεν πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίθεση σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσα στην Αγία Σοφία, όπου όλοι ξέρουμε, έχουμε τα καλύτερα μοσαϊκά τα Βυζαντινά. Και εδώ θα ήθελα να σας κάνω μια παρένθεση, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές οι φοιτητές μου στην ιστορία της τέχνης. Μου λένε, μα όλα βλέπουμε εδώ τον Χριστό. Κοιτάτε, λέει εκεί, τα μάτια του. Άμα κοιτάξετε, άμα χωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού στα δύο, τα μάτια του είναι σαν να είναι δύο διαφορετικών ανθρώπων. Συμφωνείτε? Τώρα, άμα βλέπετε ένα καλλιτέχνημα τέτοιου είδους, ξέρουμε ότι ο καλλιτέχνης είναι καταπληκτικός. Δεν μπορούσε να κάνει τα μάτια να είναι το ίδιο. Αλλά εδώ έχει μια μεταφορική έννοια. Δείχνει την υπόσταση του Χριστού, ο Χριστός ανάμεσά μας, σαν άνθρωπος, και ο Χριστός ο Θεϊκός. Αυτό είναι ο συμβολισμός. Και το εξηγώ. Και ήθελα να σας πω και κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η τέχνη, αλλά επειδή είμαι στη τέχνη, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ψηφιδωτά. Και ένα πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, όταν βάζουν τις ψηφίδες, επειδή το μοσαϊκό εξαρτάται από το φως που μπαίνει, οι Βυζαντινοί μελετάγανε πολύ καλά το φως και αν βάζανε τις ψηφίδες στον τοίχο κάθετα, θα είχαμε αντανακλάσεις από το φως. Έχει να κάνει με τον εμβολιασμό που εμβολιάζει ένα παιδί. Στα βιβλία λένε για τον Edward Jenner ότι είναι ο πρώτος ανοσιολόγος. Αλλά από αυτά που διάβασα εγώ, ο Πυλαρινός είναι πριν. Χρονικά, να το πάρετε, είναι ο πρώτος ανοσιολόγος είναι ο Πυλαρινός. Και μετά τον ασπάστηκαν πολύ. Όχι ότι ο Τζένερ δεν είναι καταπληκτικός γιατρός, αλλά ο Πυλαρινός έχει τα προωθεία σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια εποχή που στην Αγγλία εφαρμόζουν τώρα τον εμβολιασμό και σώζονται τόσα παιδάκια, ο Βολτέρος στη Γαλλία μας λέει ότι στη Γαλλία που δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός έχουν χαθεί 20.000 ζωές. Και ενδιαφέρεται ακόμα αυτά που λέει ο Βολτέρος και μας γράφει στις επιστολές του γραμμένες το 1728 από το Λονδίνο, στις οποίες ο Βολτέρος διερωτάται γιατί να χάνονται τόσες ζωές όπως στην επιδημία ευλογιάς που χάθηκαν 20.000 στη Γαλλία και γιατί στη Γαλλία δεν εφαρμόζουν τον εμβολιασμό όπως στην Αγγλία για να προστατευτούν τα παιδιά. Δυστυχώς η Γαλλία καθυστερεί. Δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό.
αλλά μετά από τον Πυλαρινό, πολλοί διάσημοι γιατροί εφάρμοσαν τη νέα μέθοδο του εμπλοκισμού, όπου εισήγε ο Τιμόνης και ο Πυλαρινός. Στην Ολλανδία, για να σας πω, το 1748 αποσπάζουν τον εμβολιασμό, στην Ελβετία το 1749, και όλα αυτά είναι κάτι του Πυλαρινού και του Τιμόνη. Στη Γαλλία το 1756. Και στη γαλλική κυκλοπαίδεια των Διντερό, στον πρώτο τόμο, που κυκλοφόρησε το 1751, μνημονεύεται ο Πυλαρινός και ο Τιμόνης, αλλά επειδή είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, μπερδεύονται και τους νομίζουν Ιταλούς. Τώρα για να φτάσουμε κοντά στο τέλος, χάρη στον... Εδώ ενοχλείται. Στον Πυλαρινό και στον Τιμόνη και στους άλλους που ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Το τελευταίο κρούσμα στην Ελλάδα σημειώνει το 1951. Όχι, εσείς να φύγετε από εδώ. Και τελειώνοντας, γιατί θέλω να ακούσουμε τον γιατρό και ανυπομονώ να ακούσει τον κύριο Κουρή, ήθελα να πω ότι για μένα ο Πυλαρινός, εκτός από τη μεγάλη προσφορά του στην ιατρική, μας άφησε καθημερινά την ανοιχτοσύνη του μυαλού του, και αυτό το λέω διότι στάθηκε και μελέτησε την εμπειρία αυτών των απλών γυναικών, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί αυτό το εμβόλιο που έσωσε την ανθρωπότητα από την μάστιγα της ανεμοπλογιάς. Κάποιος άλλος δεν θα το είχε κάνει. Γι' αυτό για μένα αυτό που έμαθα είναι τη σημαντικότητα να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να ακούμε όλους. Και να ακούμε όλους, να μην μόνο μιλάμε, να ακούμε. Και ήθελα να τελειώσω ότι αυτό που μου κάνει τόσο εντύπωση και με στενοχωρεί πάρα πολύ για τα χρόνια μας τώρα, ότι ενώ ξέρουμε τη σημαντικότητα του εμβολιασμού, έχουμε τα ιστορικά, έχουμε δει τι σημαίνει, 60.000 εκατομμύρια πεθάνανε στην Ευρώπη, είναι όπως είναι η μάστιγα του AIDS τώρα για μας, και έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν παιδιά και δεν θέλουν να τα εμβολιάσουν, διότι φοβούνται ότι τα εμβόλια θα τα βλάψουν. Αυτό είναι κάτι που βέβαια ο γιατρός θα μας μιλήσει, αλλά πρέπει κάτι να μπορέσουμε να ξαναμορφώσουμε τους ανθρώπους, γιατί για σκεφτείτε να ξαναρχίσουμε να έχουμε αυτές τις επιδημίες. Είναι τραγικό. Και με αυτό ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Κάνει και ζέστη και μ' αρέσει πάρα πολύ να διδάσκω έξω. Πολύ πιο ωραία από το αμφιθέατρο. Αυτό, όσο πλάτος, ο πλάτος είναι μέσα στο DNA. Τι ωραία που είμαστε έξω εδώ, στον ανοιχτό Λιξούλη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και τα πρώτα έχουμε τον ευδεσιμότατο εδώ και τον καλωσορίζουμε. Είναι τιμή για μας. Είναι η Εκκλησία πάντα κοντά μας και αυτό είναι σημαντικό. Ακούσαμε την κυρία Βαλερά για τον Ιάκωβο Πυλαρινό. Εγώ ήθελα να σταθώ μονάχα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πουλή σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχτηκε τον εμβολιασμό, ενώ υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις, όπως είπε η κυρία Βαλερά, από την Καθολική Εκκλησία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Ιερά Εξέταση τότε για να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση ή κάποιο το πράγμα που ήταν πρωτοπόρο, έπρεπε να περάσει από την Ιερά Εξέταση. Θέλω όμως να σας διαβάσω μία παράγραφο, και ας είναι μνημόσυνο πέρα από τον Ιάκωβο Πυλαρινό και για τον Γιώργιο Δεστούνη που έγραψε τα κεφαλινιακά, που όπως είπαμε, επειδή έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο βιβλιοπωλείο του Μπάμπη. Έκανε θαυμάσια αντίγραφα. Και ο σπουδαίος αυτός ο γιατρός, ο Γιώργιος Δεστούνης, όντας εκεί στη Γερμανία και κάνοντας μια μεγάλη καριέρα, δημοσιεύει στα κεφαλινιακά μια διάλεξή του αναλυτική για τον Πυλαρινό και λέει το εξής. Αλλά οι πτωχοί Έλληνες επιστήμονες ερισμονήτησαν από τον 19ο αιώνα και τον 20ο τα φέντες εις τα σκονισμένα δέρτους της ιστορίας. Επισκιαστέντες από την έγκλη της λόγιας ωραίας και πλούσιας λέδης, Mary Wortley, μόντες και, στην οποία κακώς αποδίδεται η τιμή παγκοσμίως ως πρώτη εισηγήτρια του κατά την ευλογία εμβολιασμού στην Ευρώπη και ειδικώς στην Αγγλία το 1721. Αυτά είναι βέβαια μετέπειτα. Ο Πυλαρινός ήταν το 1701. Και ακριβώς ειδού το θέμα της παρούσης μελέτης, έγραφε τότε δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι πρώτοι εισηγητές του εμβολιασμού κατά της ευλογίας είναι ο Πυλαρινός και Τιμόνης, και ότι η μέθοδος του Τζένερ δεν είναι ήτο η μη τροποποίηση της αρχικής μεθόδου αυτών. Δηλαδή, γράφει ο μεγάλος γιατρός και αυτός ο μεγάλος γιατρός πραγματικά εξηγεί τον Πυλαρινό και τον Τιμόνη για αυτή τη μεγάλη πραγματικά τόλμη για τον εμβολιασμό. Το λόγο έχει ο αγαπητός μας γιατρός, ο Γιώργος Κουρής.
αυτά από τους δύο εμπνευσμένους ομιλητές, οι οποίοι είναι και καλλιτέχνες, η ομιλία του γιατρού είναι πεζή και θα τον υποστείτε, θα υποστείτε έναν πεζό γιατρό. Ενδεσιμότατε, κύριε καθηγητά, κυρία συνάδελφε, κυρία Δουφίντρια, σιώρες του Λειτουργίου, κυρίες και κύριοι. Το κεφάλαιο των εμβολίων είναι τεράστιο. Δύσκολο να προσπαθήσει να το κατανοήσει κανείς χωρίς εξειδίκευση, γιατί άπτεται σε αυτό που ονομάζουμε αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε ως εμβόλιο τις ουσίες οι οποίες κινητοποιούν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού έναντι συγκεκριμένης αρρώστιας, χωρίς να προκαλούν βλάβη στον οργανισμό. Εγώ θα αναφερθώ και θα περιοριστώ, μαζεύοντας το τεράστιο αυτό όγκο των πληροφοριών, στην παραπληροφόρηση που υπάρχει στις μέρες μας για τον εμβολιασμό. Τα εμβόλια είναι μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ιστορία της ιατρικής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια σώζουν περισσότερες από 3 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως κάθε χρόνο. 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο σώζονται από το εμβόλιο και προφυλάσσουν ακόμη περισσότερους ανθρώπους από τις νόσους και τις αναπηρίες. Τα προγράμματα εμβολιασμών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα τελευταία 30 χρόνια έχουν καταφέρει να εξαλείψουν πολλές ασθένειες, όπως η ευλογιά που ανέφερε προηγουμένως, ανεφέρθησαν οι δύο μητές προηγουμένως. Δεν υπάρχει ευλογιά. Έχει εξαλειφθεί αυτή η νόσος πια λόγω του εμβολιασμού που έκανε ο πυλαρινός. Επίσης, στις προηγμένες δυτικές χώρες, η πολιομελίτιδα, η διφθερίτιδα, ο τέτανος δεν υπάρχουν πια στην καθημερινότητα, στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Όχι ότι δεν υπάρχουν ως νόση. Δεν τα βλέπουμε λόγω των εμβολιασμών και θα το εξηγήσουμε. Εμείς, κυρία συνάδελφε, στο Ματζαβινάτιο, είχαμε ενεργοποιηθεί, ενημερωθεί και προγραμματίσει ημερίδες για τον εμβολιασμό. Ενημερωνόμαστε τακτικά για τα καινούργια εμβόλια που πηγαίνουν και θα έλεγα ότι η ημερίδα που κάναμε στο Λιξούρι για τα εμβόλια είχε τέτοια επιτυχία ώστε μας ζήτησαν από το Αργοστόλι να πάμε να το επαναλάβουμε στην Κοντιαλένιο βιβλιοθήκη του Αγωστολίου. Κάναμε απόβαση. Είναι το πρόγραμμα. Στην ημερίδα αυτή συμμετείχε η κυρία Αλεξανδροπούλου, η γιατρός Πινελόπη Καρέντζου, ήταν η γιατρή του Ματζαβινατίου. Ο υποφαινόμενος, ο Γιώργος Χριστοδουλάκης, ο παιδίατρος ο Στάθης ο Διονυσάτος και η δικαιωμένη ο Γιάννης ο Τσιρπίνης
η Ροξάνη Ψυχογιού και η Πινελόπη Καρέμψη. Τους οποίους ευχαριστούμε, έστω και αν είναι τώρα μακριά μας. Είναι εκτός Ελλάδος όλοι. Δυο μας είμαστε. Δυστυχώς όμως για τους ασθενείς, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί διεθνώς ένα ισχυρό αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο διασπείρει αστήρικτους ισχυρισμούς για την ασφάλεια των εμβολίων. Εδώ δεν είναι αθώο και το γνωστό μας ίντερνετ που διασπείρει αυτές τις αστήρικτες ιδέες. Υπάρχουν άλλωστε πάρα πολλοί που θεωρούν ότι υπάρχει μία διεθνής συνωμοσία των φαρμακοβιομηχανιών, των γιατρών, των πολιτικών προσώπων και των ΜΜΕ υπέρ των εμβολιασμών. Ότι αυτοί πλουτίζουν από τους εμβολιασμούς. Αυτό λέει. Το ξέρετε. Είναι η καθημερινότητα των ειδήσεων. Σε αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν συνέπειες. Οι συνέπειες μπορεί να είναι δραματικές. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 32.000 άνθρωποι από ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με τους εμβολιασμούς. Θα μπορούσαν. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί, γεγονός που προκαλεί επιδημικές εξάρσεις διαφόρων νόσων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ύλαρα. Ξέρετε από τι συνδίκη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και μεγαλύτερες επιδημικές εξάρσεις ύλαρας σε πολλές χώρες. Σημειώνω ότι από το 2009 έως το 2012 τα κρούσματα ηλαράς στην Ευρώπη έχουν τετραπλασιαστεί. Το τραγικότερο παράδειγμα είναι της Ρουμανίας, όπου εδώ και μήνες έχει ξεσπάσει επιδημία προκαλώντας το θάνατο 30 ατόμων. Όλα αυτά τα άτομα δεν είχαν εμβολιαστεί ενώ θα έπρεπε. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και 10 μωρά ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Η ηλικία των 12 μηνών είναι το κατώτερο όριο για το εμβόλιο της ηλαράς. Τα μωρά αυτά θα ήταν προστατευμένα εάν το ποσοστό των εμβολιασμένων ανθρώπων γύρω τους, στον πληθυσμό, ήταν πάνω από 95%. Θα ήταν προστατευμένα χωρίς να έχουν εμβολιαστεί. Διότι θα λειτουργούσε ο μηχανισμός της ανοσίας αγέλης. Ο εμβολιασμός ενός ατόμου δεν προστατεύει μόνο τον ίδιο, προστατεύει και την κοινωνία συνολικά με το μηχανισμό της ανοσίας αγέλης που είπαμε. Δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας όταν εμβολιαζόμαστε, αλλά προστατεύουμε και όλη την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, διότι δημιουργούμε τείχος προστασίας το μηχανισμό της ανοσίας αγέλης, όπως λέει όρος για τελικό. Μόνο έτσι, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της ηλαράς, μπορούμε ως κοινωνία να προστατέψουμε αποτελεσματικά τα μωρά κάτω των 12 μηνών. Διότι είπαμε, κάτω των 12 μηνών το εμβόλιο της ηλαράς δεν επιτρέπεται. Για τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εμβόλιο. Εδώ λοιπόν είναι το πάθημα της Ρουμανίας που πρέπει να μας γίνει μάθημα. Γιατί το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού στη Ρουμανία μειώθηκε από 94% που ήταν το 2012
σε 80% πρόσφατα. Πρόβλημα με την Ιλαρά όμως δεν έχει μόνο η Ρουμανία, όπως προειδοποίησε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η νόσος εξαπλώνεται και στην άλλη Ευρώπη, όπου έχει μειωθεί ο εμβολιασμός, παραδείγματος χάρη. Στην Ιταλία έχει ελαττωθεί ο εμβολιασμός. Στη Γαλλία το ίντερνετ έχει κάνει κακιά δουλειά. Στη Γερμανία, στην Πολωνία και σε αυτήν την Ελβετία. Συνολικά, το 2017 στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί 36 θάνατοι από ηλαιρά. 21ος αιώνας, μετά από τόσα χρόνια εμβολιασμών και επιτυχιών. Στην Ελλάδα, λοιπόν, κρούσματα ηλαιράς είχαμε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Κρούσματα, όχι θανάτους. Το Κέλπνο έχει καταγράψει 12 κρούσματα μετά το 2017 μέχρι τον Αύγουστο. 12 κρούσματα μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Ενώ στην περίοδο 2012-2016 είχαν καταγραφεί μόνο 7 περιστατικά. Ανεβαίνουν αυτό. Όλα τα κρούσματα αφορούσαν παιδιά, τα οποία νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία χωρίς ευτυχώς σοβαρές επιπλοκές ή θανάτους. Με άλλα λόγια, μέχρι στιγμή στη χώρα μας δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Όμως δεν χρειάζεται εφησυχασμός, λέει το Υπουργείο. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού με πρόβλημα. Στην Ελλάδα, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, Αθήγανοι, Ρωμά, δεν εμβολιάζουν. Γιατί δεν θέλουν. Όχι γιατί δεν θέλει η πολιτεία. Επίσης, επαναλαμβάνουμε, στο διαδίκτυο διασπείρει όλο και πιο συχνά αστήριξες φημολογίες για κινδύνους από τα εμβόλια. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις αστήριξες και έρωτες πληροφορίες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε τους 10 πιο συχνούς μύθους που κυκλοφορούν παγκοσμίως για τα εμβόλια. Θα σας τους πω και θα σας διαβάσω και τις απαντήσεις. Οι 10 μύθοι. Μπορούμε πλήρως να προστατευτούμε από τα λοιμώδινα σήματα εάν κρατήσουμε πολύ καλή υγιεινή και αποστήρωση. Δηλαδή, λέμε, εάν πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας και κάνουμε και καλή αποστήρωση στα τρόφιμα, εάν έχουμε καλά πλημμένα ρούχα και δεν γυρίζουμε σε βρωμερές γειτονιές, δεν χρειαζόμαστε εμβόλια, δεν τα έχουμε ανάγκη. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Αν σταματήσουν οι εμβολιασμοί, τα νοσήματα από τα οποία μας προστατεύουν θα επανεμφανιστούν. Διότι τα περισσότερα λοιμώδη νοσήματα δεν έχουν σχέση με την υγιεινή. Μπορεί βέβαια το νερό, το οποίο έχει επεξεργασία, οι μέθοδες υγιεινής, να έχουν αυξήσει το μέσο όρο ζωής, αλλά δεν έχουν εξαφανίσει τα νοσήματα που προστατεύουν τα εμβόλια. Το πρώτο ψέμα μην το ξεχνάτε. Δεύτερος μύθος. Ακόμη κι αν είναι κανείς εμβολιασμένος, μπορεί να κολλήσει το αντίστοιχο νόσημα. Δηλαδή, τι εμβολιάζεστε? Θα κολλήσετε είτε έχετε εμβολιαστεί, είτε δεν έχετε εμβολιαστεί. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέμα.
όσοι νοσούν είτε δεν είναι εμβολιασμένοι πραγματικά, είτε δεν έχουν κάνει όλες τις δόσεις του εμβολίου. Τρίτος μύθος. Τα εμβόλια προκαλούν άγνωστες παρενέργειες και μπορεί να κοστίσουν τη ζωή και το θάνατο. Τα εμβόλια. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέμα. Αν και τα εμβόλια όντως έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, καμία από αυτές δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε τα νοσήματα από τα οποία προστατεύονται. Τέταρτος μύθος. Το τριπλό εμβόλιο διφέρει την γαστετάνου κοκκίνη και το εμβόλιο της πόλιομυελίτιδος προκαλούν το σύνδρομο ευνηδίου θανάτου των βρεφών. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέματα. Δεν έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση μεταξύ των εμβολίων αυτών και του συνδρόμου ευνηδίου θανάτου των βρεφών. Πέμπτος μύθος. Αφού έχουν σχεδόν εκριζωθεί από τη Δυτική Ευρώπη τα περισσότερα νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια, δεν υπάρχει λόγος να εμβολιαστεί κανείς. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Προσέχετε, τα νοσήματα αυτά δεν έχουν εκριζωθεί. Αντιθέτως, για πολλά από αυτά η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού είναι κάτω του 95% σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Και έτσι συχνά υπάρχουν επιδημίες, όπως καλλιόρα της Ιλαράς, η οποία από το 2005 έχει προκαλέσει εκατοντάδες κρούσματα στη Δυτική Ευρώπη. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έκτος μύθος. Τα παιδικά νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια δεν είναι σοβαρά. Ή προλαμβάνουν τα εμβόλια, τα παιδάκια. Απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέματα. Όχι μόνο είναι σοβαρά, αλλά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά και ενήλικες. Η Ιλαρά και η Ερυθρά, παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποκαλούνται νοσήματα της παιδικής ηλικίας, αλλά προσβάλλουν και ενήλικες. Και σε αυτούς μπορεί να κοστίσουν μέχρι και θάνατο, και τη ζωή τους. Θάνατο. Έβδομος μύθος. Τα εμβόλια πρέπει να γίνονται ένα-ένα. Ιδάλλως υπερφορτώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού. Αυτοί που τα λένε περισσότερο δεν είναι γιατροί. Αυτοί πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι είναι. Μάλιστα. Απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέμα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού αντιμετωπίζει καθημερινά δεκάδες ξένους εισβολείς και μπορεί εύκολα να εξυπηρετήσει ένα τριπλό ή τετραπλό εμβολιασμό. Είδατε ότι τα εμβόλια είναι τριπλό, τετραπλό, είναι πολλαπλά. Δεν έχουν καμία επίδραση στην υγεία του αμυντικού συστήματος και των παιδιών και βεβαίως μπορεί να νοσοποιήσουν το ίδιο καλά εάν δίδονται και ένα-ένα. Είναι το ίδιο. Για πάρα πολλούς λόγους που οι ειδικοί το καταλαβαίνουν. Όλοι οι γιατροί το ξέρουν αυτό. Όγδος μύθος. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο δεν χρειάζεται, γιατί η γρήπη δεν είναι σοβαρό νόσημα. Λέμε πολύ. Το ακούγαμε και στο Ματζαβινάτιο.
η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ψέμα. Η γρήπη είναι σοβαρή ασθένεια και σκοτώνει ετησίως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη στα μικρά παιδιά και σε ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας και σε κάθε ηλικία που έχουν καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα. Ένατος μύθος. Το εμβόλιο της γρήπης δεν είναι αποτελεσματικό. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο προστατεύει το 70% όσο το κάνουν. Έστω και αν ακόμη μολυνθεί κανείς από τον ιό της γρήπης εναντίον του οποίου έχει εμβολιαστεί, αναπτύσσει λιγότερα σοβαρά συμπτώματα. Καταλάβατε. Δηλαδή, 100% δεν προφυλάσσει το εμβόλιο της γρήπης, προφυλάσσει 70%. Αλλά και αν κανείς νοσήσει από γρήπη που έχει κάνει το εμβόλιο, δεν έχει συμπτωματολογία θανατηφόρο, όπως είναι το αποτέλεσμα της γρήπης. Δέκατος μύθος. Καλύτερο είναι να αποκτάς ανοσία αρρωσταίνοντας παρά κάνοντας ένα εμβόλιο. Καλύτερα να αρρωστήσει κανείς και θα αποκτήσει ένα παρά να κάνει το εμβόλιο. Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Αν και οι ασθένειες καθεαυτές παρέχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα αντιγονικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση τους, τα εμβόλια παρέχουν τις ίδιες αντιγονικές πληροφορίες που το ανοσοποιητικό χρειάζεται για να παρασκευάσει τα αντισώματα. Δεν χρειάζεται να αρρωστήσει δηλαδή κανείς, αν κάνει το εμβόλιο, ανοσοποιείται το ίδιο καλά και αν αρρωστήσει. Μόνο που αν αρρωστήσει, μπορεί να φτάνει. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ όμως, γιατρέ, πρέπει να σας πω το εξής, ότι πίνω κρασί του Φίβου που μου είπαν ότι είναι ανώτερο από εμβόλιο. Κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο στην αρχή και να σας συγχαρώ πάρα πολύ και για τις εκδηλώσεις του Μπάμπη, που είναι πραγματικά ένας θεσμός κάθε καλοκαίρι. Συμφωνώ απολύτως με τις μικρές εκδηλώσεις της πλατείας, πράγμα το οποίο το είχα προσωπικά εφαρμόσει στην προηγούμενη μου θητεία, τη Δημαρχιακή. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Ιακωβάκη Βιβλιοθήκη για τους γιατρούς της Παλικής, με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, Μάρκη, ήσασταν εκεί. Και τότε κι εγώ για πρώτη φορά είχα ακούσει για τον Πλιαρινό, όπου είναι ο πρωτοπόρος του εμβολίου της ευλογιάς. Είναι βέβαια η κλασική περίπτωση του ελληνικού φαινομένου να είμαστε οι πρώτοι να προχωράμε και να βρίσκουμε κάτι και να μην καταξιωνόμαστε σε αυτό, γιατί δεν είναι καταξιωμένος. Και δεν είναι καταξιωμένος και σε ελληνικό επίπεδο, όχι μόνο σε παγκόσμιο. Άρα λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών σε εμάς τους λειτουργιώτες, να μπορέσουμε να το βγάλουμε προς τα έξω και να το υποστηρίξουμε. Ένα δεύτερο σημείο ήταν το ότι, κάνοντας την αυτοκριτική μου, δεν επέμενα πάρα πολύ στην δημαρχία μου να ονομάσουμε το δρόμο από το δημοτικό σχολείο μέχρι το νοσοκομείο Πιλαρινού, που ήταν και πρόταση εκείνης της εκδήλωσης. Ελπίζω κάποιος επόμενος να το κάνει. Αυτά σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα, όπου θεωρώ ότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να ψάξουμε για τον Πιλαρινό, γιατί δεν ξέρουμε ποιος ήταν, πού ήταν, με ποιον ήταν παντρεμένος, πού έζησε, τι έκανε, πώς το βρήκε αυτό το εμβόλιο. Ακριβώς δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι το ξεκίνησε, έτσι όπως το είπε η κυρία Βαλιωρά και μπράβο της, αλλά πώς δηλαδή ξεκίνησε αυτή η ανοσοποίηση. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, πολύ θα ήθελα να το μάθω. Αυτό είναι το ιστορικό στοιχείο. Και κλείνοντας να πω ότι πραγματικά στο Μοντζεγνάτιο είχαμε
οργανώσει ένα μεγάλο σύστημα στα πλαίσια της πρόληψης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης εμβολιασμών. Ήμασταν οι πρώτοι που κάνουμε μαζικούς εμβολιασμούς αντιβιωτικούς και του πνευμονιοκόκκου και μεγάλη ενημέρωση και για τα άλλα τα εμβόλια, τα πιο εξειδικευμένα. Θα ήθελα να ισορροπούμε, μιλώντας στον κόσμο, ανάμεσα στη χρησιμότητα και στην υπέρθυση. Δηλαδή, το ΚΕΛΠΝΟ έχει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το τι πρέπει να γίνει. Ούτε όλοι κάνουμε αντιγρυπτικά εμβόλια, αλλά ούτε και δεν κάνουμε. Σαν διαβητολόγος να σας πω ότι υπάρχουν πολύ πιο καινούργια εμβόλια που πρέπει να γίνουμε, και του πνευμονιοκόκκου και του έρπιτα, ζωστήρα, που τόσο πολύ υποφέρει ο κόσμος. Και εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η επιστήμη αυτή τη στιγμή έχει εξαντλήσει τα αντιβιωτικά, έχει εξαντλήσει τα χημειοθεραπευτικά, έχει εξαντλήσει τα αντιπερτασικά, αλλά δεν έχει εξαντλήσει ακόμα την έρευνα πάνω στην πρόληψη που είναι τα εμβόλια. Να σας συγχαρώ και τους δύο πάρα πολύ, μας ταξιδέψατε και εσείς μας τα ξαναθυμίσατε. Πάντοτε ένα μάθημα για φυτά μου είναι πολύ καλό από εσάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους και ό,τι θέλουμε ο κόσμος πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στο σήμερα. Σε όλους καλησπέρα και συγχαρητήρια στους αγαπημένους μας. Την κυρία καθηγήτρια, τον γιατρό μας, ο οποίος πάντοτε υπήρξε και είναι στο πλευρό μας, όπως όλοι οι γιατροί του Αθερμαντίου, τονίζω, και τον αποτελούντα σημείο αναφοράς, αγαπητό Γεράσιμο Γαλανό. Θα ήθελα, εάν μου επιτρέπει ο γιατρός, αναφερομένη σε αυτό που ακούσαμε, το τόσο σημαντικό για τους μύθους των εμβολίων, να προσθέσω δύο σκέψεις, παύλα ερωτήσεις, οι οποίες θα θεωρώ ότι ενισχύουν την όλη επιχειρηματολογία των εχόντων, αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν τον απαραίτητο εμβολιασμό για την απαραίτητη πρόληψη. Ο πρώτος μύθος, τον οποίο αναφερθήκατε, ήταν οι χώροι υγιεινής. Λέω εγώ τώρα, οι οποίοι έχουν καμία σχέση με τα ιατρικά, ότι μόνο από τους χώρους υγιεινής προσλαμβάνει κανείς μικρόβια τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε καταστάσεις δύσκολες. Όχι. Δεύτερον, το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ο κάθε οργανισμός ανθρώπινος είναι και διαφορετικός ως προς τις αντιδράσεις, ως προς τις παρενέργειες, ως προς τα αποτελέσματα. Επομένως, πώς θα αποκλείσουμε τους εμβολιασμούς με το αιτιολογικό ότι δεν κάνουν τίποτε, μπορεί πράγματι να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων στα οποία ο εμβολιασμός να μην αποδίδει. Μέσα σε αυτά όμως υπάρχει και ένας ικανότατος αριθμός ατόμων ο οποίος επωφελείται από την τέλος πάντων χρήση των εμβολίων. Και ένα τελευταίο, γιατρέ μου, να πω, εάν τα εμβόλια ήταν τόσο αχρίαστα, γιατί μας ανοίξουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, μας εμβολιάζουν αμέσως. Εάν μου επιτρέπετε να τελειώσω την παρέμβαση αυτή, για την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα που δώσατε την ευκαιρία, και να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο αγαπητός Μάκης ο Γαλανός, ως προς τη δραστηριοποίηση του Λειξουργού σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις και γενικότερα με μια παρουσία την οποία το Λειξούρι αξίζει. Μέσα σε αυτές τις προγραμματισμένες, τέλος πάντων, εκδηλώσεις που μπορεί να έχουμε, δεν θα ήταν σκόπιμο να ακουστεί και καμιά κιθαρίτσα σε κανένα καντούνι όπως γινότανε παλιά και να μεταδοθεί όλη αυτή η τέλος πάντων ζέση και η ψυχή αυτού του τόπου η οποία περνούσε και περνάει πρωτίστως μέσα από τη μουσική. Τέλος κλείνω την παρέμβαση αυτή με αναφορά στο Γεώργιο Ρεστούνη. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι στα όσα πολύ σοφά και καλά είπατε, διότι έχει τύχει να έχω μία εκ πρώτης επαφής εμπειρία
Και τούτο γιατί ο κύριος Νεστούνης ήταν μαζί με τον αδελφό του πατέρα τον Πάπλο Δελαπόρτα, ίδια περίοδο φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μαζί τέσσερα παιδιά Λειψιμπιωτόπουλα την εποχή εκείνη, τα οποία φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο και ήταν και τα τέσσερα μεσιαστοί με πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά για τις σπουδές τους. Ο Δεστούνης λοιπόν ήταν μία μορφή ακόμη από τα φοιτητικά του χρόνια και θα πω τούτο το οποίο περιποιεί τιμή για το Λειξιούρι, επειδή από τα τέσσερα παιδιά είχε τις μεγαλύτερες δυσκολίες, οι τρεις κάνανε κάποιες, τέλος πάντων προς τους γονείς τους, παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει να εξισορροπηθεί η κατάσταση και να τελειώσουν και οι τέσσερις το πανεπιστήμιο. Τονίζω ότι ο ένας έπαιρνε το κοστούμι του άλλου για να πάει στις παραδόσεις του πανεπιστημίου από τα τέσσερα αυτά παιδιά, τα οποία για λόγους σεβασμού των προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρω. Ο ένας έπαιρνε το κοστούμι του άλλου και αυτό καταλήγω να πω ότι δικαιώνει το στίχο του παππού πλέον Γεωργίου Δελαπόρτα για τον Λειξιούρι, ο οποίος είχε πει σε κάθε φτωχό κάλυβο φυτρώνουν επιστήμονες από γονείς αγράμματους, άστεγους και αρτήμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.